Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και είμαι μαζί με τον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο, υπεύθυνο του ΕΛΕΦΣΥΝΑ, του Ελευθεριακού Συνδέσμου Απεξάρτησης, για να κάνουμε μια κουβέντα για τα ναρκωτικά και γενικά για διάφορα θέματα. Κύριε Οικονομόπουλο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Υπάρχουν τρεις λέξεις που για τον μέσο άνθρωπο νοηματοδοτούν το ίδιο αντικείμενο: ναρκωτικό, ψυχότροπο, ψυχοδηλωτικό. Έχει διαφορά το επιστημονικό περιεχόμενο αυτών των όρων και τελικά μπορείτε να μου πείτε με απλά λόγια τι σημαίνει ναρκωτικό? Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Το λένε οι λέξεις, νομίζω είναι χαρακτηριστικά, δεν είναι τυχαίες οι λέξεις. Άσχετα αν το ναρκωτικά το έχουμε περάσει για όλα τα ψυχότροπα και τα ψυχοδηλωτικά μαζί, που δεν είναι ναρκωτικά. Ναρκωτικό είναι μια φαρμακευτική ουσία, ιατρικά μιλώντας, η οποία σε ναρκώνει, σου καταστέλνει δηλαδή το νευρικό σύστημα, σε κάνει να κοιμάσαι, είναι σε πιο νοθρός ή αδιάφορος. Ψυχότροπο είναι η οποιαδήποτε ουσία, φαρμακευτική ή φυτική κατά κανόνα, η οποία σου αλλάζει, σου τρέπει, μετατρέπει τον ψυχισμό σου. Μπορεί να είναι διαγερτική, μπορεί να είναι ναρκωτική, μπορεί να είναι ψυχοδηλωτική. Όλα λέγονται, ο γενικός χαρακτηρισμός δηλαδή για τα τρία που είπατε, ναρκωτικά, ψυχότροπα, ψυχοδηλωτικά, όλα είναι ψυχότροπα. Και ψυχοδηλωτικά είναι μια ειδική κατηγορία ψυχοτρόπων ουσιών, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της συνείδησης κατά κανόνα με εγρήγορση. Θα λέγαμε είναι ανάδυση από το ασυνείδητο εικόνων και μνημών, είτε παιδικής ηλικίας είτε άλλης, είτε περίεργες άλλες μνήμες που έχεις, ακόμα και ενδομήτριας λέμε ανάπτυξης, που έχουν σαν αποτέλεσμα να παθαίνεις ένα flash, να το πω έτσι πρακτικά, δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με μια άλλη πραγματικότητα. Ψυχοδηλωτικό, το λέει η λέξη, είναι αυτό που δηλώνει τον ψυχισμό. Δηλαδή σου τα στοιχεία του συνδύου, τα οποία παραμένουν κατά κάποιο τρόπο κλεισμένα, απελευθερώνονται και βγαίνουν. Είτε καλά είτε άσχημα. Είτε καλά είτε άσχημα. Μάλιστα. Ωραία. Ηρωίνη, χασίση, κοκαίνη, αλκοόλ. Ποια από τις παραπάνω ουσίες θεωρείται πιο επικίνδυνη και γιατί? Εξαρτιέται τώρα τι εννοούμε, από ποιας πλευράς του εννοούμε επικίνδυνο. Πλευράς υγείας. Πρώτη είναι η κοκαίνη και το αλκοόλ. Η κοκαίνη σε πρωτολική δόση γιατί χτυπάει την καρδιά και το αλκοόλ είναι γνωστές τα συμπτώματά του, του αλκοολισμού και τα αποτελέσματά του. Από πλευράς εξάρτησης είναι πρώτα η ηρωίνη και μετά το αλκοόλ. Θα λέγαμε ότι η κάναβη δεν έχει καμία από τις δύο επιδράσεις. Δηλαδή ούτε επιβλαβής για την υγεία, δεν έχει ποτέ σημειωθεί θάνατος από κάναβη ή κάποια διαταραχή σοβαρή. Ούτε από πλευράς εξάρτησης. Εξάρτηση θα λέγαμε έχει ψυχική εξάρτηση. Η κάναβη, η οποία όμως θεωρείται ελαφρά. Δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα είναι να κόψει την κάναβη. Εκτός των ουσιών, όπως αυτές που αναφέραμε πριν, τι άλλο θεωρείτε εσείς ναρκωτικό? Οτιδήποτε σου καθυλώνει τον ψυχισμό, στον εξαρτάς, τον κολλάει σε μια κατάσταση. Μπορεί να είναι μια ιδεολογία, μπορεί να είναι μια θρησκεία, μπορεί να είναι μια συστηματική σχέση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε σε κολλάει, σου αλλοιώνει δηλαδή, τον ψυχισμό. Προς το χάσιμο της αυτοδυναμίας. Άρα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μιλάμε εδώ όμως και ασχολούμαστε με τα φαρμακευτικά. Ναι, σωστά. Ελευθεριακός σύνδεσμος απεξάρτησης λέγεται η προσπάθεια αυτή, έτσι. Ναι. Ποιο είναι το περιεχόμενο της λέξης ελευθεριακός όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ουσιών? Ναι. Ελευθεριακός, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Αριστοτέλης, είναι ο άνθρωπος που παρέχει χωρίς κράτημα. Βαρντάς τα λέμε απλά, έτσι όπως το λέει, και καθένας ο οποίος με τη γενικότερη έννοια που αντιλαμβανόμαστε εμείς προσπαθεί να προεκτείνει, να διαστείλει τα όρια για την αυτοσυνείδηση, την αυτοδυναμία και την ελευθερία, είτε προσωπικά είτε κοινωνικά. Μάλιστα. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση να γίνεται αυτό πρώτα προσωπικά για να γίνει και κοινωνικά? Υπάρχει μια παλίδρομη αλληλορύθμιση, ένα feedback όπως θα το λέγαμε, δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο, είναι κότε και το αυγό. Γιατί πραγματικά λέμε ότι κάθε άνθρωπος είναι σαν να έχει ένας κήπος, ένας αγρός με σπόρους. Ανάλογα με το σπόρο, αν έχει καλούς ή κακούς σπόρους, θα βγουν και καλά ή κακά φυτά, δηλητηριασμένα ή καρποφόρα. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, θα βοηθηθούν να βγουν πιο πολύ το δηλητηριασμένα ή πιο πολύ τα καρποφόρα. Και τα δύο δηλαδή έχουν σχέση. Γι' αυτό πρέπει να ασχολούμαστε και με τα δύο. Και εμείς εδώ αυτό κάνουμε. Δηλαδή και προσωπικά προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το είμαι ένας άνθρωπος που βελτιώνεται, αλλά και η κοινωνική μας δράση να είναι προς την απελευθέρωση των συνθηκών αυτών που, στα μάτια των συνθηκών μάλλον, που προωθούν την άρκωση. Μάλιστα. Είστε γιατρός φαρμακευτικών απεξαρτήσεων, σωστά? Φαρμακευτικών εξαρτήσεων. Εξαρτήσεων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι είμαι ένας γιατρός ο οποίος 30 χρόνια τώρα
ασχολούμαι αποκλειστικά με το αντικείμενο των εξαρτήσεων, των ψυχοτρόπων ουσιών, των επιδράσεων στη συνείδησή τους και της θεραπείας των διαταραχών από αυτά, που κύρια είναι η ηρωίνη. Δηλαδή, περισσότερο ασχολούμαι, θα έλεγα, με την ηρωίνη, με την απεξάρτηση. Ναι. Ωραία. Και ασχολούμαι, ναι, σαν γιατρός, με την έννοια ότι παρέχω μια ιατρική βοήθεια για την αντιμετώπιση του άγχους ή του πόνου των πρώτων ημερών. Και το θεραπευτικό έργο στη συνέχεια, αυτή είναι βασικά η δουλειά μου, δηλαδή να βοηθάω στον κάποιε οδηγίε και μετά να προωθούνται στον ελευθεριακό συνέστημα απεξάρτηση. Γιατί η απεξάρτηση είναι αυτή, δεν είναι κάποιε μέρε που βοηθάω να περάσουν, ναι, είναι η συνέχεια. Δηλαδή το να γεμίσει ο ψυχισμό μου με ρεθίσματα αυτοεμπιστοσύνη. Ωραία. Θα επανέλθω τώρα λίγο στην κάναβη. Ναι. Μπορεί να γίνει κάναβη προθάλαμο ηρωίνη επειδή πολλούνται στην ίδια αγορά ή ακόμα και να επιτείνεται η σχέση του από ψυχολογικού ή ακόμα και οργανικού λόγου? Μα φυσικά όσον αφορά την ίδια αγορά, αυτό είναι και ο βασικό λόγο που από την αρχή ζητάμε, από το 1982 που βγήκαμε στη δημοσιότητα, ζητάμε την νομοποίηση τη κάναβη να πάψει να αποτελεί δηλαδή προθάλαμο στην ηρωίνη, όπω ουσιαστικά γίνεται με την παραμονή στην ίδια αγορά. Διότι όταν το παιδί του λένε ναρκωτικά, το χασίσι, μαύρο θάνατο, πεθαίνει, η ηρωίνη, χασίσι, το ίδιο είναι, και κάνει χρήση κάναβη και βλέπει ότι δεν παθαίνει τίποτα, γελάει, σταματάει όποτε θέλει κλπ. Αρχίζει πλέον να αμφισβητεί και την επικοινωνότητα όλων των παράγων ψυχοτρόπων. Λέει, αφού το έχουν αυτό το παραμύθι, γιατί και τα άλλα, αφού δοκιμάσουμε και τα άλλα. Αυτό είναι ο κλασικό τρόπο που αποτελεί κάνει προθάλαμο στην ηρωίνη. Mm. Τώρα από πλευρά, αν κάποιο είναι από πλευρά προσωπικότητα, έχει έντονη ανάγκη να καταναλώσει ό,τι βρει. Θα περάσει και από την κανέβη, δεν θα σταματήσει την κανέβη, θα καταναλώσει ό,τι βρει. Αυτό μπορεί να γίνει και σε περίοδο νομιμότητας ακόμα της κανέβης, έτσι. Η μεγάλη αυξημένη χρήση του αλκοόλ δείχνει ακριβώς την έντονη τάση των ανθρώπων, ας πούμε. Για να χαρούνε, για να ξεχάσουν, για να φύγουν από την πραγματικότητα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που χιλιάδες χρόνια τώρα υπάρχει και όπου η εξουσία έδρασε καταστατικά, είχαμε ακριβώς όξυνση του προβλήματος. Μέχρι τον καιρό της απαγόρευσης δεν υπήρχε ποτέ. Ούτε τοξικομανία, ούτε εμπόριο, ούτε εγκληματικότητα, ούτε τίποτα. Και οι άνθρωποι καταναλώνουν κατά χιλιάδες. Είτε σε τελετές, είτε σε κοινωνικές συναισθιάσεις. Μόλις έγινε ποτέ απαγόρευση, φτιάχτηκε η μαφία, άρχισε να πεθαίνουν οι άνθρωποι σαν τα ποντίκια από το πετρέλαιο που καταναλώνουν αντί για ουίσκι. Εγκληματικότητα, κέρδος, θάνατοι, διαταραχές σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, όλα είναι αποτελέσματα της απαγόρευσης. Αυτό είναι δηλαδή τελείως κουτό κάποιοι που δεν το βλέπουν. Συνδέεται κατά τη γνώμη σας η τοξικομανία με την ανάδυση και την επικράτηση του καπιταλισμού? Κοιτάξτε, η τοξικομανία, θα έλεγα η ανάγκη χρήσης κάποιων ουσιών οι οποίοι αλλάζουν το κεφάλι, κάνουν να φεύγει στην πραγματικότητα. Όσο η πραγματικότητα γίνεται πιο σκληρή και άδικη, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η τάση για να φεύγουν. Αλλά το πρόβλημα της τοξικομανίας είναι πρόβλημα της απαγόρευσης. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει πραγματικά να πεθαίνει, να αρρωσταίνει, να εξαρτιέται σε αυτόν τον βαθμό, ας πούμε. Ή τουλάχιστον πολύ λίγοι. Όχι το μεγάλο ποσοστό που παίρνει. Αυτό το μεγάλο ποσοστό οφείλεται ακριβώς στην απαγόρευση. Ναι. Και μπορεί να σα εξηγήσω λεπτομερό λόγο. Γιατί η απαγόρευση είναι αυτή που δημιουργεί το κέρδος. Πάρε παράδειγμα την κάναβη που λέμε χρηστικά. Είναι το μόνο εφορικό, όπως το αλκοόλ για παράδειγμα, το οποίο δεν χρειάζεται αγορά. Δεν χρειάζεται να αγοράσει κάναβη. Αν έχει τρει βάσει του αλκοόλ, το καλλιεργεί. Είναι το μόνο ψυχότροπο το οποίο χωρίς να έχει αγρού και αμπέλια, όπως ναι, αλκοόλ, στο μπαλκόνι σου μόνο μπορεί να έχει να είσαι αυτοδύναμο, να μην έχει ανάγκη αγορά. Μόνο με την παρανομία κάνει την κάναβη αγορά. Μάλιστα. Και συμπεριφέρει στην ηρωίνη φυσικά. Με τη λογική όμως ότι ο καπιταλισμός συνδέεται με το άκρατο κέρδος. Συνδέονται με αυτή τη λογική η τοξικομανία? Ναι, συνδέεται φυσικά. Ναι. Γιατί η απαγόρευση είναι αυτή η οποία φτιάχνει το κέρδος. Η ηρωίνη είναι ένα κατεξοχήν, δηλαδή το κατεξοχήν μέσο και η κοκαίνη, κατεξοχήν μέσο πλουτισμού σήμερα. Μιλάμε για 500 δις. Μιλάμε για τεράστια ποσά, ναι. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Μάλιστα. Η επιστημονική υπεύθυνη του 18 άνω και ψυχίατρος Κατερίνα Μάτσα, σε μια συζήτηση που είχαμε πριν από αρκετούς μήνες, μου είπε επιλέξει τα εξής. Θα σας διαβάσω τι μου είχε πει. Δεν μπορεί να επικαλείται κανείς το δικαίωμα στην ουσία σε μια εποχή που το σύστημα του στερεί το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στην κατοικία, το δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Είναι υποκρισία να λέμε το δικαίωμα στην ουσία, το δικαίωμα να φεύγει, δηλαδή να φεύγει από την πραγματικότητα αντί να παλεύει για να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Το δικαίωμα τη αυτοδιάθεση του ψυχισμού. Βάζει η συνάδελφη εδώ πέρα και λέει ότι δεν έχει καθένα το δικαίωμα τη αυτοδιάθεση του ψυχισμού του. Πρέπει να θες δε θες να παλέψει να χτυπήσει τον καπιταλισμό. Το να θες να ξεφύγει από αυτόν δεν είναι δικαίωμά σου. Με αποτέλεσμα τελικά να γεμίζουν οι φυλακές με ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από τον καπιταλισμό. Και έτσι πέρα του αστείου φυσικά αυτού, ότι στις χώρες όπου έπεσε ο καπιταλισμός, σε εισαγωγικά το βάζω το έπεσε, στη Σοβιετική Ένωση ας πούμε και Κίνα και όπου υπάρχει, τα ναρκωτικά είναι κατά εξαχήν. Ο κομμουνισμός εννοείται, που έπεσε ο πακτός σοσιαλισμός. Ναι, ο πακτός σοσιαλισμός, αυτό εννοώ. Ναι. Αυτή η ολοκληρωτική μορφή συστήματος με το όνομα κομμουνισμός, ας πούμε. Τελικά αυτό είναι.
όπου υπήρξε, πριν πέσει, είχε και έχει ακόμα, ότι σαν καπιταλισμός τώρα, κατεξοχήν εχθρότητα τα ναρκωτικά. Δεν είναι τυχαίο. Όλα τα συστήματα τα ολοκληρωτικά, είτε με δημοκρατική επίβαση όπως είναι ο καπιταλισμός, ο δυτικός που ξέρουμε, είτε χωρίς επίβαση όπως ήταν ο ολοκληρωτισμός της Σοβιετικής Ένωσης τα παλιότερα χρόνια, κάθε είδους ολοκληρωτισμός αυτό που επιδιώκει είναι να περιορίσει την αυτοδιάθεση των πολιτών. Τη δυνατότητα των πολιτών να καθορίσουν μόνοι τους τον εαυτό τους και το μέλλον τους. Μία από τις πλευρές της αυτοδιάθεσης είναι και η αυτοδιάθεση του κεφαλιού, η αυτοδιάθεση του ψυχισμού. Ποιος είσαι εσύ και με ποιο δικαίωμα εσύ θα μου καθορίσεις τι θα σκέφτομαι, τι θα βλέπω, πώς θα αισθάνομαι. Ναι. Αυτή είναι η βάση. Η απάντηση λοιπόν στην Κατερίνα Μάτσα, παρόλο που είναι τροτσκίστρια, θα έλεγα προσομοιάζει προς τα σταλινικά πρότυπα, ας πούμε. Δεν έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Έχει δικαίωμα μόνο, υποχρέωση μόνο, να στρατευτείς με το κόμμα. Η δεύτερη ερώτηση. Ναι, το δεύτερο σημείο είναι από αυτά που μου είχε πει, ότι δεν θεωρώ ότι είναι ριζοσπαστική αντίληψη νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Και σας λέω τον οικονομολόγο του Πινοσέτ, τον Φρίντμαν, ο οποίος πραγματικά ήταν ο πιο έθερμος θειασότης της νομιμοποίησης των ναρκωτικών. Θεωρώ λοιπόν ότι στην εποχή της κρίσης δεν μπορείς, δεν δικαιούσε να μιλάς για ελεύθερη διάθεση του σώματός σου. Ναι. Ας μην μιλήσουμε για τον Φρίντμαν, γιατί ο Φρίντμαν εκπροσωπούσε το καπιταλιστικό κεφάλαιο, το οποίο δεν έχει συμφέρον με το μη ελεγχόμενο κεφάλαιο το οποίο βγαίνει από τους βαρώνους των ναρκωτικών και που χαλάει τις δικές τους διαδικασίες. Όσον αφορά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος ή του ψυχισμού, τελικά θα λέγαμε, παρέχουμε στην προηγούμενη απάντηση, είναι βασικό στοιχείο κάθε ολοκληρωτισμού να μην επιτρέπεται η αυτοδιάθεση του ψυχισμού. Ωραία. Πόσες ευκαιρίες απεξάρτησης πιστεύετε ότι δίδονται σε ένα τοξικομανή? Από άπειρες έως καμία. Ανάλογα με τις τύχη, τις συγκυρίες, τις συνθήκες, την προσωπικότητα σε κάποιον. Υπάρχει ένα 5 με 10% ίσως και παραπάνω χρηστών που βοηθήσει ο οργανισμός σου, δεν παράγει την ουσία που χρειάζεται, την ενδορφίνη δηλαδή, και έτσι αυτή θα είναι μόνιμα εξαρτημένη στην ηρωική. Δεν μπορούν να κόψουν, δεν έχουν τη δύναμη οργανικά και ψυχολογικά να κόψουν. Οπότε για αυτούς προτείνουμε τη συντήρηση. Να μην γίνουν εγκληματίες, να παίρνουν την ηρωική καθαρά, να μην έχουμε πρόβλημα. Ένα άλλο ποσοστό μπαίνει εξαιτίας της περιέργειας, που είναι το μεγαλύτερο, και μετά κολλάει. Και ένα άλλο ποσοστό μπαίνει και φεύγει, γιατί δεν του πάνε. Όλο το θέμα είναι βιολογικό και ψυχολογικό συνάμα. Εάν έχει μια προσωπικότητα ισχυρή αντιπόθεση, εξαρτιάζει λιγότερο ή απεξαρτιάζει ευκολότερα από κάποιον που έχει πιο αδύναμη προσωπικότητα. Δεν έχει τις απαραίτητες ουσίες, την ενδορφίνη που είναι το αναλγητικό, να τον κάνει να αντέξει στις δυσκολίες, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στη δίνη των ναρκωτικών να αποφασίσει ποιο πρόγραμμα απεξάρτησης του ταιριάζει? Τι θα του προτείνατε σε σχέση με αυτό? Γι' αυτό ζητάμε και τον πλουραλισμό στη στέγη. Τώρα δεν υπάρχουν προγράμματα. Εμείς είμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι δημόσιο και δεν είναι και ιδιωτικό συνάμα. Θα λέγαμε είναι κοινωνικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή αποτελείται από πρώην χρήστες, από γιατρούς, από ηθοποιούς, από ψυχολόγους, από μουσικούς, οι οποίοι δεν είναι ιατρικό το πρόγραμμα. Είναι καθαρά κοινωνικής εκπαίδευσης, θα το έλεγα έτσι, ας πούμε. Ναι. Πώς δεν μπορώ να το πω, εναλλακτικής εκπαίδευσης. Ναι. Τα μαθήματα που κάνουμε είναι χαρακτηριστικά μουσική, θέατρο, γιόγκα, συζητήσεις, ψυχολογική ενίσχυση, οικονομικές τέχνες, ποδόσφαιρο, τι άλλο. Ναι. Πώς και με skydiving κάνουμε τώρα, πέστε με αλεξίδωτα. Ωραία. Ένας άνθρωπος που είναι απεξαρτημένος από τις ουσίες, έτσι, επιστρέφει σε μια κοινωνία, καθαρός, στην οποία, η οποία αναπαράγει τα ίδια προβλήματα που τον έκαναν πριν να πέσει στις ουσίες. Πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτό ή και καινούργια ακόμα προβλήματα? Ναι, πρέπει να έχει πετύχει ένα μίνιμουμ αντοχής, γιατί δεν σημαίνει ότι θα έχει το δεύτερο που ζητάμε προβλήματα. Το δεύτερο προβλήμα που ζητάμε είναι πρώτον να έχει αντοχή και το δεύτερο είναι να έχει αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις, συντροφικές σχέσεις, αλληλέγγυες σχέσεις με κάποιους ανθρώπους, κυρίως πρώην ή καινήν, η δημιουργία ενός δικτύου δηλαδή, μικροκοινωνικών ομάδων, οάσεων μέσα στο χάος του καπιταλισμού, είναι η καλύτερη προϋπόθεση για να μπορέσει να ζήσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες που τους άνοιξε στην πρέση. Γιατί έχει πλέον ένα προστατευτικό κλειό γύρω του από συντρόφους οι οποίοι βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Ωραία. Έχετε κάποια εικόνα για την αστυνομική ή ακόμα και τη δικαστική αντιμετώπιση ανθρώπων που συλλαμβάνονται για ναρκωτικά? Ναι, εξαρτιέται από σε ποιο ιδιωτικό όργανο θα πέσει, σε ποια ανακρίτρια, σε ποιο δικαστήριο. Μπορεί να αφαιρθεί άμα είσαι κατοχή για προσωπική χρήση και χρήση,
και είσαι και έχεις κάποια, είσαι νεαρός ή έχεις κάποιο κυρίως ταξικό οικογενειακό περιβάλλον που θα σε υποστηρίξει, και μπορεί να φας και ένα τσιγάρο, ας πούμε, παλιότερα μέχρι 5 χρόνια τρώγε ένα τσιγάρο. Ιδιαίτερα είσαι σημασμένος, είσαι έχουν βγάλει στο μάτι, σου φτιάχνουν και πλαστές κατηγορίες πολλές φορές για εμπόριο ναρκωτικών. Για να σου φορτώσουν πράγματα. Για να σου φορτώσουν πράγματα. Γιατί στη αστυνομία έχει συμφέρον να δείχνει ότι κάνει έργο. Άρα όσο πιο πολλούς εμπόρους ναρκωτικών πιάνει, τόσο πιο καλό πρόσωπο έχει. Άρα το, αντί να πιάσουμε 2, να πιάσουμε 22 και 20 να είναι ψεύτικοι, είναι αποφασίσει το δικαστήριο. Σε τόσο που μπορεί να αφαιθεί να μου. Αλλά μέχρι τότε θα τελειωθεί, θα πάει προφυλάξει, θα μπορεί έξοδος από τη χώρα και όλα τα σχετικά. Έχετε και κάποια εικόνα να υπάρχει, ας πούμε, αστυνομική βία ή βασανισμοί ή κάτι τέτοιο? Ναι, από το παρελθόν, τώρα πρόσφατα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στο πρώτο παρελθόν, τότε που άρχισα εγώ, υπήρχε πολύ έντονη βία, βασανιστήρια και σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε γυναίκες και όλα αυτά. Η κρίση των τελευταίων ετών είχε επίδραση στην εμπλοκή περισσότερων ανθρώπων με τις ουσίες. Έχετε εικόνα γι' αυτό? Μπλέκουν περισσότεροι άνθρωποι πλέον? Ναι. Θα έλεγα, κοίταξε να δεις, θα έλεγα, δεν μπορώ να το πω, ξέρω γιατί δεν είμαι στην πιάτσα. Πάντως οι ασφαιριαφές που έχουν ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα για επεξάρτηση, ναι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Εξάλλου δεν είναι τόσο ότι αυξάνονται οι χρήσεις, όσο που συμβαίνει αυτό, όσο το ότι δεν προχωράει, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των εισαγωγών, δεν μεγαλώνει ο αριθμός των εξαγωγών. Δηλαδή υπάρχει δυσκολία στην επεξάρτηση. Τώρα πια, όπως υπήρχε και παλιότερα. Αλλά τώρα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός, φαίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημα της αρρώστιας. Ωραία. Σας έχω ακούσει να λέτε το σύνθημα «Εμπρός για αυτοδύναμες μαστούρες». Τι σημαίνει αυτό και πώς πετυχαίνεται κάτι τέτοιο? Ναι, πετυχαίνεται. Αυτοδύναμη μαστούρα σημαίνει να πετύχεις την κατάσταση την οποία επιδιώκεις μέσω της χρήσης ενός φυτού, είτε χαρά, είτε διέγερση, είτε αναλγησία, είτε ξέρω ότι έκσταση κλπ. Με αυτοδύναμο τρόπο. Δηλαδή, με το να έχεις ενεργοποιήσει, αυτό γίνεται με άσκηση, τη δυνατότητά σου να εκρίνεις την αντίστοιχη ουσία. Διότι όλες οι ουσίες, οι περισσότερες από αυτές οι φυτικές κυρίως που χρησιμοποιούνται, ας πούμε, στις παράνομες ουσίες, έχουν μια αντιστοιχία σε ουσίες του οργανισμού. Δηλαδή η κάναβη είναι η ανταμίδη, η πρέζα, η ηρωίνη είναι η ενδορφίνη, η κόκα είναι η ντοπαμίνη. Η δαμανιτάρια είναι και το λεπτή είναι σερωτονίνη. Συγκεκριμένες ουσίες. Και μάλιστα οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι λεγόμενες πνευματικές τεχνικές, τις οποίες χρησιμοποιούμε και εδώ πέρα. Γιόγκα, βιολογισμοί, ασκήσεις γενικά, άσκηση της θέλησης και του ξεχωρίσματός σου σαν παρατηρητή και σαν δρόν υποκείμενο από όλα τα υπόλοιπα μέσα σου που έχουν μια δική σου δράση. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι λεγιόν, για παράδειγμα. Είναι δηλαδή 10.000 άντρες. Αυτό τι είναι? Είναι η μία επιθυμία, το ένα πάθος, η μία στενοχώρια, η άλλη μνήμη που έρχεται από την πόπο, ο φόβος για το μέλλον. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι ο ιδιοκτήτης όλων αυτών που παίζουν το θέατρο. Που σημαίνει μία διαδικασία αυτοεξερεύνησης και αυτογνωσίας. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποιες ομάδες λειτουργούν στα πλαίσια του Ελευσίνα. Δουλεύει, η βασική ομάδα είναι τις δευτέρες ομαδικές συναντήσεις, το μοίρασμα που λέμε, όπου συζητάμε και αναλύουμε διάφορα πράγματα. Ομάδα θεάτρου, ομάδα γιόγκας, ομάδα ρέικι, ομάδα μουσικής, ομάδα ποδοσφαίρου, ομάδα πολεμικών τεχνών και τελευταία έχουμε και ομάδα skydiving. Ωραία. Ένα ενδιαφέρον που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς χρήματα. Mm. Δηλαδή εδώ υπάρχουν τρεις βασικοί αρχές, θα το πω έτσι. Χωρίς εγκλισμό, χωρίς υποκατάστατα, χωρίς χρήματα. Γιατί εντάξει, δεν πληρώνουμε νίκη, είναι δικό μου χώρο που πηγαίνει, οι δάσκαλοι όλοι είναι εθελοντές. Από εκεί πέρα, το όποια έξοδα μέρο μπορεί να είναι, το πληρώνει καθένα. Σε μένα πληρώνει το δάσκαλο που θα σα εκπαιδεύσει στο skydiving, για παράδειγμα. Και θέλω να μου περιγράψετε μια καθημερινή σα μέρα εδώ. Τι περιλαμβάνει? Συμμετέχετε σε όλα αυτά δηλαδή? Όχι. Στην αρχή συμμετείχα μέχρι να δω να αρχίσει να ρέει το πράγμα κανονικά. Τώρα συμμετέχω βασικά με υπεύθυνος κάθε της συνάντησης της πρώτης της Δευτέρας, του μοιράσματος δηλαδή, όπου και πριν από τη Δευτέρα όμως έχουμε συναντηθεί με τα παιδιά, έχουμε συζητήσει, έχουν αναπτύσσονται εδώ πέρα φιλικές σχέσεις. Αυτό είναι το πρωταρχικό το οποίο μας ενδιαφέρει. Η ανάπτυξη ενός αισθήματος οικειότητας, εμπιστοσύνης και γνωριμίας. Γιατί όταν ακόμη κάποιος στην πλέζα έχει κόψει παλιές του φιλίες, δεν έχει καθαρίσει κανένα σχέση, κόβει από τους πρεζάκηδες. Η μοναξιά είναι σημαντικό, δεν κάνει υποτροπιάση. Εδώ ακριβώς χτυπάμε τη μοναξιά με αυτόν τον τρόπο. Και κυρίως εκπαιδευόμαστε. Εκπαιδευόμαστε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να
και υπάρχει το πνεύμα της χαράς μας ενδιαφέρει. Θα λέγαμε αλλιώς ενθουσιασμός. Ενθουσιασμός. Ναι. Ωραία. Έχετε ασχοληθεί με τη μελέτη των αλλαγμένων καταστάσεων συνείδησης. Mm. Τι έχετε αποκομίσει από αυτή τη μελέτη, θέλω να ρωτήσω, και πώς σας έχει βοηθήσει το θεραπευτικό σας έργο. Έχω διαπιστώσει ότι η συνείδηση έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που βιώνουμε καθημερινά και με έχει ενισχύσει, μου έχει δώσει ακριβώς το όραμα και τη γνώση μέσα στις πραγματικότητες που μπορεί να ενεργοποιηθεί στον καθένα από εμάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επίσης, έχετε ασχοληθεί με τον χριστιανικό ησυχασμό, τον ανατολικό διαλογισμό, τεχνικές αυτοπαρατήρησης, γιόγκα και άλλα πράγματα. Και άλλα, ναι. Τώρα μπορεί να φανεί λίγο ηλίθια ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με όλα αυτά. Παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό? Και αν ναι, τι είναι για σας Θεός? Θα σου λέω ότι ο Θεός που προέρχεται η λέξη στα ελληνικά από το Θεό, που σημαίνει τρέχω, θα έλεγα με μια ηρακλητική άποψη ότι είναι η ροή. Είναι η μέρα και νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι, οι πλανήτες και τα φυτά και η συνείδηση που υπάρχει στον άνθρωπο και σε όλο το όγκο. Θα έλεγα είναι ό,τι υπάρχει. Δεν έχει κάποια έννοια προσωπική, δεν είναι κάποιος οργήλος ανθρωποποιημένος γέρος ο οποίος ξέρει ότι κάνει απαγορεύσεις, ας πούμε. Αυτό είναι το ιδεολογικό κάλυμα της εξουσίας, ας πούμε, φυσικά. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε, είναι άφατο και κάτι για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτό που υπάρχει γύρω μας. Ο έρωτας, το γέλιο, η χαρά, αυτά όλα είναι Θεός. Είναι μέσα σε ένα γίγνεσθε αντιθέτων. Ναι. Μαρξισμός, σας περνάω λίγο στην πολιτική τώρα. Ναι. Μαρξισμός, αναρχισμός, οικολογία. Ποιο από τα τρία παραπάνω θεωρείτε ότι σας έχει επηρεάσει περισσότερο και γιατί? Ναι. Ο αναρχισμός και η οικολογία. Ο αναρχισμός με την έννοια την ιδεολογική της ελευθερίας και η οικολογία με την έννοια της σύνδεσης όλων των όντων, της σχέσης δηλαδή της ερωτικής που υπάρχει στο σύμπαν όταν φτιάχτηκε ο κόσμος, έσπασε το κοσμικό αυγό που λέγανε οι ορφικοί μέσα από τη νύχτα, βγήκε ο Φάνης, ο έρωτας. Ο Φάνης είναι αυτός που εμφανίζεται. Αυτός που κάνει δημιουργεί την εμφάνιση. Ο έρωτας είναι ένα βασικό στοιχείο, η αγάπη, και αυτό φαίνεται μέσα από την οικολογία, σαν διασύνδεση των όντων, και από τον αρχισμό σαν ελευθερία. Και ο μαρξισμός επίσης έχει τα φιλοσοφικά χειρόγραφα του Μάρξ του 1944, νομίζω είναι τελείως αντίθετα από τη σταλινική έκφραση που στο όνομα του μαρξισμού διαθετήθηκε. Ωραία. Αφού είπαμε τώρα για την οικολογία, θέλω να σας ρωτήσω, να σας πω μάλλον το εξής, αν δεν το γνωρίζετε. Η Χρυσή Αυγή διαθέτει οικολογική ομάδα. Μην το έχω πω αυτό. Ωραία. Άρα φαίνεται πως το οικολογικό ρεύμα σκέψης είναι κάτι που προφανώς αφορά όλο το ιδεολογικό φάσμα. Αν θα θέλαμε να προσδιορίσουμε την αφετηρία αυτής της σκέψης, της οικολογικής, κατά τη γνώμη σας προέρχεται εκ δεξιών, εξ αριστερών ή είναι αυτόφωτη? Είναι αυτόφωτη, αλλά έχει όπως κάθε τι και τις παρεκκλήσεις ή τις προεκτάσεις της. Και την αριστερή και τη δεξιά. Αριστερή δεν θα λέω αυτό, γιατί τη φύση της η οικολογική κοσμοαντίληψη είναι αριστερή σε εισαγωγικά. Γιατί και αριστερά χρειάζεται ξανακουβεντιασμα τι είναι. Αλλά θα μπορούσε να έχει δεξιά έκφραση όπως και είχε στην Αμερική σε μια περίοδο. Πολύ καλύτερα τέσσερα δέντρα παρά ένας άνθρωπος. Ναι, αυτή εξαρτάται δεξιά, ας πούμε. Ναι. Μια που σας ρώτησα για τη Χρυσή Αυγή, πώς κρίνετε την άνοδο της Χρυσής Αυγής, πώς το βλέπετε? Είναι αποτέλεσμα της ξεφτύλας του κοινοβουλευτισμού. Είναι αποτέλεσμα της καπηλίας, της κακομεταχείρισης και της κακοποίησης των αρχών της δημοκρατίας και ήταν φυσικό επόμενο αυτό. Θα έλεγα μέσα από αυτό θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πάρουν χαμπάρι κάποια πράγματα, ότι αφού αυτή η κοινοβουλευτική δημοκρατία προωθεί τη διαφθορά, αυτό που θα λύσει, θα μας βοηθήσει από τη διαφθορά, θέλει μόνο η άμεση δημοκρατία, ο έλεγχος δηλαδή ο πλήρης από όλο τον κόσμο, παρά ένα ολοκληρωτικό καθεστώς από κάποιες σωτηρίες που θα μας σώσουν. Αλλά αυτό το γεγονός ότι ο κόσμος ψηφίζει και προωθεί γενικά Χρυσή Αυγή δείχνει ακριβώς αυτή την προδοσία, αν θέλετε, των αρχών της δημοκρατίας από τον κοινοβουλευτισμό. Μπορεί κατά τη γνώμη σας να λειτουργήσει πλήρως αμεσοδημοκρατικά μια κοινωνία υποκαπιταλιστικό καθεστώς? Όχι. Μόνο με μορφή κουάσεων, δηλαδή μικρών κοινοτήτων ή ομοσπονδιοποιημένων τμήματων μέσα σε ένα σύλλογο. Γιατί η άμεση δημοκρατία είναι θέμα συνείδησης. Εάν πιστεύουμε ότι η συνείδηση των πολιτών είναι τόσο ικανή από τη μια μέρα στην άλλη να αποκτήσει τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται με το σύντροφο και να μαχαιρώνεται, τότε ναι, θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω.
Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για μικρές κοινότητες εκεί. Μάλιστα. Θέλω να σας πω τρία ονόματα, να μου πείτε την άποψή σας. Για τους δύο είμαι σίγουρος ότι σας έχουν επηρεάσει, για τον τρίτο δεν ξέρω. Επίκουρος, Γιούγκ και Μπούκτσιν. Κίτρις. Κίτρις. Ήμουν σίγουρος για τους δύο πρώτους, δεν ήξερα για τον τρίτο. Θέλετε να μου πείτε την άποψή σας για αυτούς, πώς σας έχουν επηρεάσει. Εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Εκφράζουν τις σχέσεις της σύνδεσης και της αλληλεξάρτησης που υπάρχει στα όντα στον πλανήτη και, στον άνθρωπο, στον εαυτό του κάθε ανθρώπου. Και ο Επίκουρος προωθεί την κοινωνική πλευρά, μιλώντας για τη φιλία και για την κοινότητα. Ο Γιούγκ μιλάει για την προσωπική πλευρά, την αυτοανάπτυξη και την απελευθέρωση που μας συνδέει με τα άλλα όμματα κλπ. Και ο Μάρε Μπούξε μιλάει για την πολιτική πλευρά, για την πολιτική οικολογία και την άμεση δημοκρατία. Ωραία. Άρα είστε και από τους τρεις επηρεασμένους. Ωραία. Συχνά πυκνά, ως υπεύθυνοι των δεινών που ζούμε σήμερα, αναφέρει τη γενιά του Πολυτεχνείου. Ήσασταν σε αυτή τη γενιά και εγώ την ξέρω είχατε λάβει μέρος και στα γεγονότα, έτσι. Μπορείτε να μου πείτε, ποια είναι αυτή η περιβόητη γενιά του Πολυτεχνείου τελικά, τι περιλαμβάνει μέσα. Η περιβόητη γενιά αυτή του Πολυτεχνείου, του περιβόητη εισαγωγικά, είναι μια γενιά που τα 90% από αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις είναι στα σπίτια τους, απογοητευμένοι από την πορεία των γεγονότων. Ένα ελάχιστο ποσοστό το καπελευθήκαν ή το αξιοποίησαν, όπως θέλετε πες το, πολιτικά. Άλλοι κράτησαν μια σεμνή στάση παρατήρησης, διότι οι συνθήκες δεν ευνοούσαν τα οράματα τα οποία είχαμε το 1972 και το 1973. Παράδειγμα, από τους δύο εκπονητές του Πολυτεχνείου, η μία κουκουέ, συνασπισμός, κατέληξε Πασόκου ευρωβουλευτής, ο άλλος σεμνός και εναλλακτικός γράφει θεατρικά έργα. Ο Παπαχρήστη, για τον Παπαχρήστη μιλάω. Α, για τον Παπαχρήστη. Τους δύο εκπονητές του Πολυτεχνείου. Ναι, μπράβο, είπατε εκπονητές, ναι. Οπότε η γενιά του Πολυτεχνείου τα συμπεριλαμβάνει όλα. Ναι. Όλους τους τύπους. Οι περισσότεροι όμως που αγωνιστήκανε, οι πιο αγνοί δηλαδή, είναι σπίτια τους. Ναι. Ξέρω εγώ από το αυθεντικό κοινό, από τους γιατρούς. Στην αρχή υπήρχε μια κινητοποίηση, άλλη δεκαετία του 70, σιγά σιγά όμως έπεσε μαύρη πλερέζα με προδοσίες και καπηλίες. Ωραία. Φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Ήσασταν συνειδητής των αναρχικών, κυρίως αναρχικών εκδόσεων, Υδροχώος. Ναι, ήταν εναλλακτικές και τροσκισμό και φοιτητικό κίνημα. Και... Ωραία. Δραστηριοποιηθήκατε στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Ασχοληθήκατε και ασχολείστε ακόμα με το χώρο της απεξάρτησης από τις ουσίες. Εδώ και πολλά χρόνια είστε ενεργό μέλος του οικολογικού κινήματος. Ποιο είναι το πολιτικό σας όραμα, γιατί έχετε ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Όλα αυτά το στοχεύουν το πολιτικό σας όραμα. Ναι, το πολιτικό όραμα είναι το ίδιο. Το πολιτικό όραμα είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία από τα δεινά, η ελευθερία από το μύο τον εαυτό, τον άσχημο, τον αλότερο, τον ψεύτικο. Και ζητάμε να αλλάξουν οι κοινωνικές συνθήκες έτσι ώστε να μην θρέφονται τα αλότερα και τα ψεύτικα και τα εκμεταλλευτικά στοιχεία, αλλά τα στοιχεία της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Στην πορεία της ηλικίας μου πέρασαν διάφορες βάσεις. Και η οικολογία που είπατε, άλλο η οικολογία και η θεία της οικολογίας και άλλο το οικολογική πολιτική έκφραση του σήμερα. Έχω διαφωνήσει, παρόλο που είμαι ενεργοποιημένος μέχρι πρόσφατα, έχω διαφωνήσει ριζικά με την τυχοδιοκτική αυτή θα έλεγα στάση που έχουν ακολουθήσει. Μιλάτε για τους οικολόγους πράσινους. Για τους οικολόγους πράσινους, ναι. Και είμαι πολύ απογοητευμένος. Ναι. Από αυτές τις πλευράς. Δηλαδή από το οικολογικό. Το οικολογικό. Ναι. Είναι εδώ κόσμος καίγεται ας πούμε και έτσι χτενίζεται. Σε παρακαλώ δηλαδή. Και λυπάμαι ας πούμε. Διότι συμπυκνώνει πολλές ιδέες και πολλά οράματα που αγκαλιάζουν όλο τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο κόσμος καθοδηγείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οι άλλοι που θα μπορούσαν πραγματικά να δείξουν την πραγματικότητα ποια είναι, έχουν γίνει θυσιθήρες. Μόλις έπεσε το χρήμα, αγαπητέ, άλλαξε η φυσιογνωμία. Όσοι ήταν ιδεολόγοι, είμαστε δηλαδή. Τα πρώτα χρόνια ιδεολόγοι χωρίς συμφέρον, χωρίς δύναμη, πήραμε από την τσέπη μας να πει για κάποια πράγματα. Το κύριο με έβγαλε βουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν αρχίσαν να αλλάζουν τα πράγματα και να πέσουν χρήματα και άλλαξε η εικόνα. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο τελικά τελευταίο. Το αναρχικό κίνημα, το αναρχικό ρεύμα στην Ελλάδα, πώς το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το αναρχικό ρεύμα στην Ελλάδα έχει περάσει διάφορες φάσεις. Από παλιά, ας πούμε, το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε επί Μαύρη Σκούντα το 1972 ήταν η αρχική, η αναρχική τρόλη του Κέντουγκορντ, ας πούμε. Και το διευθύνσε η βιβλιοθήκη κοντά μας και βγάζαμε κοινά βιβλία. Έχει περάσει διάφορες φάσεις. Τώρα, επειδή είμαι εκτός χώρου, πρακτικά δεν ξέρω σε τι κατάσταση. Σαν εικόνα, πώς το βλέπετε, ως αίσθηση.
υπάρχουν πάλι διαβαθμίσεις και κατηγορίες, θα έλεγα. Υπάρχουν οι πιο hard, ας πούμε, αν θέλεις, και οι πιο σκεπτόμενοι. Ναι. Οι πιο ευαίσθητοι και οι πιο ανέστητοι. Κάποιος μπορεί να πει στον αρχισμό γιατί όπως μπορεί να μπει και στη Χρυσή Αυγή. Έχουν φτάσει τέτοια κατάσταση απολυτικής συνείδησης, μη πολιτικής συνείδησης. Ένα εντελώς που θέλει δράση, θέλει να εξεγερθεί στην οικογένεια, στο σύστημα κλπ. Η Χρυσή Αυγή θα πάει, ή ο Χριστός θα πάει. Και είναι πολύ συζητήσιμο αυτό, δηλαδή άξιο προβληματισμού. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.